Έλα, έλα, μικρό μου, έλα, έλα, μικρό μου. Το ύφος δεν ήταν σωστό. Φαινόταν η διδαχή, δηλαδή ήταν σαν να άκουγα έναν μαθητή που το έλεγε. Δεν το αισθανόσουν καθόλου το τραγούδι, κατά τη γνώμη μου. Νομίζω ότι εσύ την προηγούμενη φορά ένιωθες πιο άνετα, ήταν πιο κοντά στο στυλ σου ίσως. Τον έκαψα, τι έχει να γίνει στο σπίτι μετά, το βράδυ, τι έχω να ακούσει. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο στεναχωρημένος από την εμφάνισή μας. Κρεβατομούρμουρα δεν είχαμε. Πάνω πριν να ξεκινήσω την κουβέντα, ακούσαμε ένα wow, wow, έκλαψε το παιδί. Το ξεχάσαμε, πήγαμε στην Πέμπα, οπότε τελείωσε το θέμα εκεί. Κοίταξε, όλοι οι τραγουδιστές έχουμε κάποια ταυτότητα. Οπότε και εσύ τώρα. Ναι. Οπότε και εσύ τώρα που. Λαϊκή δεν είναι σίγουρα ταυτότητα. Ναι, όχι, ναι, αυτό. Η ταυτότητά του γράφει επάνω pop rock, είναι έτσι πιο μοντέρνο, να το πω. Εντάξει, όχι ότι δεν θα ρισκάρουμε πάλι, αλλά ίσως ρισκάρουμε με ένα λαϊκό κομμάτι άλλου είδους, όχι με ρούμπα. Σ' αρέσει ο Αντώνης Ρέμος. Αντώνης, λατρεύω. Αντώνη, έχω κλάψει, έχω γελάσει. Ο Αντώνης Ρέμος είναι αγαπημένος τραγουδιστής. Έχει πει κομματάρες που τη ζηλεύουμε όλοι μας. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Και είναι ένα τραγούδι ερωτικό. Θέλω πάρα πολύ να πω ένα τραγούδι του. Θα προσπαθήσω να το ερμηνεύσω με όσο μεγαλύτερο σεβασμό και αγάπη μπορώ και πιστεύω θα το κάνω. Θα δούμε. Σε πιστεύω πολύ. Πάμε, μέχρι εργαλείο. Το τέλος του κόσμου, μέχρι να χάσω το φως μου. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή τον Αιτεοκλή και την Ελένη. Όλο με κοιτάς, σαν να με ρωτάς. Πες μου, μ' αγαπάς. Σου απαντάω, ναι. Με ρωτάς, πόσο. Πόσο. Κι εσύ πάλι, πόσο. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέχρι να χάσω το φως μου. Μέχρι στον ουρανό να μη πετάνε πια πουλιά. Μέχρι το τέλος του κόσμου, έλα πάρε μ' αγκαλιά. Όλο αυτό μου λες, πες μου, πες μου, πες. Πες μου αν με θες. Σου απαντάω, ναι. Πες μου, πόσο. Πόσο. Κι εσύ πάλι, πόσο. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέχρι να χάσω το φως μου. Μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά. Μέχρι το τέλος του κόσμου, έλα πάρε. Το ωραιότερο τραγουδιστικό φινάλε. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε, Νίκο. Θέλω να πω κάτι να σας το πω αφού καλησπέρα σας. Αφού ακούσουμε τα σχόλια των κριτών, γιατί δεν θέλω να τους επηρεάσω. Ναι, γιατί είμαστε πρώτη φορά. Θα πω. Σας έχω επηρεάσει ποτέ? Θε σου μοιάζουμε για τύπους που επηρεάζονται. Ωραία. Θα το πω τότε. Η φωνή του Αιτεοκλή μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Ευχαριστώ, Νίκο. Είδατε, εγώ σας έδειξα πώς σας αγαπάω. Τώρα να δούμε τι θα πούν και οι κριτές. Α, ξεκινήσω λοιπόν με τη Δέσποινα. Να ρωτήσω κάτι. Αλλάξατε τόνο στο κομμάτι? Ναι. Ναι. Πόσο? Ένα τόνο πιο κάτω. Ένα τόνο κάτω. Ναι. Και μπαίνεις εσύ, Ελένη. Το κομμάτι αυτό έχει, είναι από μόνο του, το ακούς και σηκώνεσαι. Έχασε αυτή την εξωστρέφεια που είχε αυτή η αλλαγή τόνου πάρα πολύ. Είναι ένα αντρικό κομμάτι. Δεν μπορούσε να ξεκινήσει, γιατί έχει και πάρα πολύ ωραίες δεύτερες που θα μπορούσες να του κάνεις εσύ. Το δηλαδή, την έναρξη λέει, την έναρξη. Ξέρεις τι, ήταν λίγο θολόλο.
το πράγμα. Έκανες δεύτερες, αλλά δεν ήταν φωτεινό. Αυτή η αλλαγή του τόνου έχασε. Δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Δεν έκανε λάθη ο Ετεοκλής, όσο άκουσα τουλάχιστον. Αλλά δεν ήταν αυτό, ρε παιδί μου. Δεν έβγαζε αυτή τη χαρά. Επειδή ξεκινάς και εσύ και είναι χαμηλό και το έχουμε συνηθίσει και από τη φωνή του Αντώνη, ακούστηκε λίγο περίεργο. Στο... Είναι, όχι λάθος. Επειδή είναι αντρικό κομμάτι, είναι λογικό η ναι, γυναίκα να μην είναι όλο με κοίτας, ξέρεις. Έκανες κάτι που δεν ήσουν εσύ. Έπρεπε να κάνω οκτάβα πάνω, λέτε, ή ναι. Να τον αφήσω να το πει όλο ναι, μόνος ναι. Του. Ναι, οκτάβα πάνω και όπου σε έπαιρνε θα έπρεπε να κάνεις δεύτερες. Δηλαδή αυτό το θάμπωσε με έναν τρόπο περίεργο που ήμουν σίγουρη ότι, ξέρεις, τέλειο. Μετά που το πήρε το ρεφρέν στον τόνο του... Ναι, το πήρε, αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, ήταν ένα πράγμα που περίμενα ότι θα απογειωθεί εντελώς, αλλά δεν απογειώθηκε. Για να συνεχίσω με τη Μαρία. Νιώθω ότι ανυπομονεί να μιλήσει. Όχι. Πες, Μαρία μου, πώς φάνηκε. Καταρχήν, να σας πω ότι στα ατού σας είναι ότι είστε τόσο πολύ δεμένοι. Δηλαδή, καταλάβαινα στο βλέμμα της Ελένης όταν έλεγε σωστά τις νότες ο Ετεοκλής, ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενη και τον επιβράβευε, και αυτό είναι μια τόσο ωραία ενέργεια που φτάνει σε εμάς. Απ' την άλλη, νομίζω ότι δεν ήταν πολύ έξυπνη η επιλογή ενός τραγουδιού που είχε ερμηνεύσει ο Ρέμος, το έχουμε αγαπήσει όλοι. Και όλη αυτή η χαρά του τραγουδιού, έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει, δεν έφτασε σε εμάς. Ίσως έπρεπε να είναι κάτι που να μην χωράνε συγκρίσεις για να περάσει πιο ωραία. Εγώ νομίζω ότι φταίει η αλλαγή τόνου, Μαρία. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω. Είναι ψυχοακουστικό το. Ο γιατρός δεν φταίει πάντως. Ο γιατρός προσπάθησε. Δίκη. Αυτό το τραγούδι ταιριάζει τόσο πολύ σε αυτό που βλέπω από τη σχέση σας. Θα συμφωνήσω όμως με τα κορίτσια. Παρόλο που δεν συμφωνούμε, είμαστε πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Υπάρχει ανταγωνισμός. Καλή επιλογή. Τι λέτε, δεν άκουσα. Τίποτα, κάτι λέω, πείνασα. Ναι, συμφωνώ με τα κορίτσια σε σχέση με την απόδοση του τραγουδιού. Θα μείνω στο ότι ταιριάζει πάρα πολύ στη σχέση σας και τρελαίνομαι να σας βλέπω να αγαπιέστε τόσο πολύ. Ο κύριος Φασουλής. Πιστεύω ότι το κομμάτι σκοτίνιασε πάρα πολύ και πιστεύω αυτό που λέει η Δέσποινα με την αλλαγή του τόνου. Έγινε κάτι υποχθόνιο. Άρχισε σαν κάτι σκοτεινό. Ενώ το κομμάτι είναι ένα ξέσπασμα, είναι... Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί μου είστε τόσο αγαπητοί και οι δύο. Μα τόσο αγαπητοί. Δεν σας βλέπω, σας έβλεπα στο βίντεο και σας ζήλευα για τη σχέση που έχετε. Και ήθελα να είμαι πολύ, πολύ πιο απλόχερος απέναντί σας, αλλά δυστυχώς το τραγούδι με σκοτίνιασε πάρα πολύ. Αυτή η αλλαγή του τόνου δηλαδή το καταχώνιασε το τραγούδι. Το έκανε να το ακούς πίσω από έξι στρώματα. Γιατί τον αλλάξαμε αυτόν τον τόνο. Δεν είναι, είναι ένας τόνος κάτω. Μπορεί δηλαδή και ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος να το λέει ένα τόνο κάτω όταν είναι κουρασμένος. Λέω αποκλείεται, εγώ τώρα. Αποκλείεται. Σε κάποια στιγμή. Αλλά είναι ένας τόνος μόνο. Ίσως όμως δέχομαι αυτό που είπε ξέρετε, η κυρία Βαδί, ότι επειδή το τραγούδισα εγώ για στην αρχή. Για τη γυναικεία φωνή είναι. Ναι, 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 συμφωνώ. Είναι εκεί κάτω σχεδόν. Δεν ακούω τι λέξεις. Ναι, θα σου πω. Το όλο οδηγούν σε σένα. Στα συντριμμινιά τη ζωή. Όσες φορές έχω δοκιμάσει να το πάω μισό τόνο κάτω, αισθάνομαι ότι με καθίζει. Ναι, ναι, είναι σημαντικό, μην το αψηφίσει αυτό. Μπορεί ένα τραγούδι να φυσικά να χάσει τη δυναμική του, αλλά τώρα σκέφτομαι πήρα εγώ όλο το τραγούδι. Και μπήκε εσύ, κατάλαβες. Και μπήκε εσύ που σου ήταν ήδη χαμηλά. Και δεν ήταν για τη φωνή σου. Δηλαδή, σώθηκε που το είπε άντρας ένα τόνο κάτω, όχι. Ήτανε κάπως. Ωραία, δεν πειράζει, θα και έχουμε κι άλλα για τις επεισόδια. Μη σε να φοβιάσεις. Ναι, πολύ ωραίες οι χαμηλές σου. Δεν είπε κανείς ότι ήταν λάθος. Όχι. Αλλά για άλλο τραγούδι. Ωραία, θα έρθουν και τα επόμενα τραγούδια, ελπίζω. Ναι. Άρα, για να δούμε τη βαθμολογία. Βίκη. 7. Σταμάτη. 6. Δέσποινα. 6. Μαρία. 6. 25 βαθμούς συγκεντρώσατε, παιδιά. Εντάξει. Έχουμε πολλά επεισόδια, ελπίζω. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε μαζί. Θα σε δούμε μετά.